Ανδρέα μου, σήμερα θα σε ευχαριστήσω εγώ για τη φιλοξενία, γιατί είμαστε στο δικό σου χώρο. Ναι, αλλά νιώθω περίεργα. Επειδή έχουν αντιστραφεί οι ρόλοι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εσένα και τον Μαρίνο. Ευχαριστούμε. Και θέλουμε να μάθουμε κάποιες αλήθειες για τη δική σου ζωή. Ναι. Θέλω να σε ταξιδέψω πίσω, στο παρελθόν, στο σήμερα, στο μέλλον. Να μας πεις σκέψεις, συναισθήματα, στιγμές. Και θέλω να σε ρωτήσω, ποια είναι η τελευταία φορά που νιώσες πραγματικά ευτυχισμένος? Να ξεκινήσω από το τελευταίο. Είμαι πολύ ευτυχισμένος. Πάρα πολύ ευτυχισμένος. Κάνω συνεχώς αυτοκριτική. Πάντα ευχόμαστε στον άλλο ή σε εμάς να έχουμε καλή υγεία. Κάπου το προσπερνούμε, κάπου το λέμε από συνήθεια. Έχω διαπιστώσει ότι πραγματικά είναι υγεία, γιατί χωρίς την υγεία δεν μπορείς να κάνεις απολύτως τίποτα. Οπότε, μόνο που βλέπω, που αναπνέω, που περπατώ, που κοιτάζω, που ακούω, που εισπνέω, όλα αυτά με κάνουν ευτυχισμένο. Πραγματικά είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένο. Δεν είναι πως όλα είναι ρόδινα. Αλλά όταν είσαι ευτυχισμένος μέσα σου και θες λίγα πράγματα και ουσιαστικά οι ανατροπές που έρχονται μπορείς να τις πολεμήσεις και να αγωνιστείς και να μην κάθεσαι και να περιμένεις να λυθούν τα οποιαδήποτε προβλήματα έρχονται στην πορεία. Έπιασες τον εαυτό σου στο παρελθόν να ήθελες πολλά για να ήσουν καλά, ναι, και να ήσουν χαρούμενος. Ναι. Ήθελα την πολυτέλεια, ήθελα να πηγαίνω στα καλύτερα εστιατορία, να ταξιδεύω, πολλά πράγματα. Στα 36 μου, σαν να είχα βάλει το τείχος του Βερολίνου. Και είπα ότι αυτό είναι απλώς μια βιτρίνα, η οποία είναι ψεύτικη κιόλας. Η ζωή είναι άλλο πράγμα. Η ζωή είναι να περνάς καλά, όπως είπα, να έχεις την υγειά σου, να μπορείς να προσφέρεις στους άλλους, αλλά και στον εαυτό σου, χωρίς πολλά για να είσαι ευτυχισμένος. Mm-hmm. Και είμαι ικανοποιημένος και δεν θέλω πια την ψευδέστηση, όπως έχει το έργο ο γυάλινος κόσμος, να ζω μέσα σε ψευδεστήσεις. Είμαι ρεαλιστής και έχω ανάγκη από ρεαλισμό. Είσαι ταυτόχρονα και ένας πολύ ευαίσθητος άνθρωπος. Ήμουν. Ένας από τους λόγους που είμαι ευτυχισμένος είναι και αυτός. Γιατί δεν αφήνω τα συναισθήματά μου σε πρώτο πλάνο. Είναι σε δεύτερο, τρίτο. Έτσι με βοήθησε να γίνω πιο σκληρός, να γίνω πιο επαγγελματίας, να αλλάξει το μέσα μου ο τρόπος λειτουργίας που λειτουργώ πια έτσι. Έχω καταφέρει πολλά πράγματα με τη λογική, γιατί έχω το συνέστημα με το αποτέλεσμα να χαλώ αυτό που είπα, την υγειά μου, και πλέον δεν αφήνω κανέναν να με αρρωστήσει. Εγώ έχω το κάθε δικαίωμα να αρρωστήσω τον εαυτό μου, αλλά δεν θα δώσω δικαίωμα στη Χριστιάνα να με αρρωστήσει. Τώρα που οδεύω έτσι με τη λογική μου, μου φέρνει και καλύτερα αποτελέσματα. Είσαι καλύτερα. Θα έλεγα. Ρέα μου, στο πώς ξεκίνησες, ποιες στιγμές για σένα είναι σταθμός από την αρχή της καριέρας σου? Πολύ δύσκολα τα πράγματα, πολλοί σε εμπιστευτούν, αλλά πολέμησα γι' αυτό, δεν μου ήρθαν εύκολα τα πράγματα. Έκανα 13 χρόνια στο Ελεύθερο Θέατρο και κάποιος κύριος, που αντιπαθώ τώρα πια, ήταν ο μόνος που με έκανε να πάρω την απόφαση να σπουδάσω στη δραματική σχολή. Άρα, παρόλο που τον αντιπαθείς, ναι, του χρωστάς κιόλας κατά κάποιον τρόπο. Δεν του χρωστάω. Σε πολλά εισαγωγικά. Ναι. Απλώς ήταν ο άνθρωπος που με έκανε, αλλά δεν πάω να τον αντιπαθώ. Το εκτιμώ αυτό που έκανε. Τα παιδικά σου χρόνια πώς ήταν? Είμαστε από πολύ φτωχή οικογένεια, αλλά ήμουνα τυχερός που είχα τέτοιους γονείς, που μεγάλη απώλεια που τους έχασα και τους δύο, αλλά με μεγάλωσαν με ήθος που
αξιοπρέπεια που τότε η μητέρα μου δεν ήταν μορφωμένη, ο πατέρας μου κάπως. Νιώθεις ότι θα ήταν περήφανη για σένα σήμερα, αν ήταν εδώ κοντά σου. Ναι. Ευτυχώς, στο Zenith με προλάβανε στο θέατρο. Ήταν πολύ περήφανη. Και εγώ πολλά περήφανος, γιατί αγωνιστήκαν πολλά για να μας μεγαλώσουν, που δεν τα ξεχνάω αυτά ποτέ, και τους ευγνωμονώ. Πραγματικά, δεν θα ήθελα άλλους γονείς. Νιώθεις ότι σε έχουν αμφισβητήσει στη ζωή σου? Ναι, ναι, πάρα πολύ. Όμως, σε καρφί έχω γίνει αδιάβροχος για το λόγο που είπα πριν, ότι δεν αφήνω να με ενοχλήσει κανένας. Δεν με ενοχλεί οτιδήποτε πουν για μένα. Με ενοχλεί να πουν για την αδελφή μου, για το βαφτιστικό μου, για το Μαρίνον, για το θέατρο Ανεμόνα. Και εξαρτάται πάλι από τη σοβαρότητα του θέματος. Αν είναι πολύ σοβαρό, χωρίς να είμαι εκδικητικός σαν χαρακτήρας, αλλά θα τον πληρώσω με το ίδιο νόμισμα, νομίζω. Εξαρτάται... Έχει τύχει να γίνει αυτό? Δυστυχώς, όχι. Δυστυχώς δεν πλήρωσες κανέναν πίσω από το ίδιο νόμισμα. Ναι. Όμως, έχω τσομπολέψει πάρα πολλά κάποιους που άκουσα να λένε τα δε πράγματα, γιατί προφανώς τους συμφέρει να λένε κάποια πράγματα. Οπότε το μόνο που είχα να κάνω με κάποιους που θεωρούσα σημαντικούς ή έτσι μου δείχνανε, ναι, άξιζε τον κόπο να ανταποδώσω τον κόπο. Γιατί φέρει ποσός, τα ξεπέρασα, και γι' αυτό σου λέω, είμαι πολύ ευτυχισμένος, γιατί δεν λαμβάνω τίποτα υπόψη. Στο παρελθόν, όταν λάμβανες υπόψη σου, τι ήταν αυτό που σε πληγώσες? Ότι χτυπάμε τους ηθοποιούς στο θέατρο. Κυριολεκτικά. Ναι. Ήταν τότε που κάναμε τη Μαγδαληνή και υπήρχαν σκηνές που χτυπούσε ένας ηθοποιός τον άλλο. Ευκαιρία βρήκανε και βγάλαν αυτή τη βρώμα ότι χτυπάμε τους ηθοποιούς. Και απαντώ εγώ, αν τους χτυπούσαμε, γιατί έμεναν εδώ? Πολύ απλά τα πράγματα, δηλαδή τόσα ψέματα που έχουν πει για μας, που ναι, πληγώνεσαι, γιατί δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Αλίμονο, δηλαδή, δεν μπορούσε να το χωνέψει. Μας κατηγορήσανε, φάγαμε πολύ λάσπη από αυτούς που δούλεψαν και εδώ και από αυτούς που προφανώς είχαν τους λόγους τους, πράγματα προς τα έξω. Τώρα πια όσοι έρχονται να δουλέψουν εδώ λένε καμία σχέση με αυτά που ακούσαμε για τα παιδιά, γιατί είναι καμία σχέση. Γιατί πιστεύεις ότι εσύ και ο Μαρίνος είχατε απασχολήσει τόσο? Το να είσαι ηθοποιός και να φτιάχνεις θέατρο δικό σου δεν είναι ότι καλύτερο για τους άλλους. Υπάρχει αυτή η ζήλια, ο φθόνος, γιατί εγώ να μην έχω. Όταν πρώτο ξεκινήσαμε λέγανε, αν δεν αντέξουν ένα-δυο χρόνια και κανεί, λυπάμαι που θα τους απογοητεύσω, αλλά φτάσαμε στα 20 χρόνια, άρα κάτι προσφέρουμε για να μας αγαπάει ο κόσμος και να έχουμε σταθερό κοινό στο θέατρο Ανεμόνα. Θα σε πάω τώρα στα προσωπικά σου. Πότε είναι η τελευταία φορά που ένιωσες ερωτευμένος? Πάνε πολλά χρόνια και ενώ τίποτα δεν μου λείπει, σου είπα, εντός εκτός εισαγωγικών, αυτό που μου λείπει είναι ο έρωτας. Δεν είμαι και πολύ του σεξ. Είμαι πολύ ρομαντικός, ζω ακόμα στη δεκαετία του 80, mm-hmm. που υπήρχε το φλερτ, το να κεράσεις ένα ποτό,
το να πεις μια κουβέντα, θα έρθει η στιγμή που θα φύγεις, θα αγκαλιαστείς, θα... Και αν ερχόταν στην πορεία, καλώς. Αν δεν ερχόταν, δεν με πειράζει. Πραγματικά δεν με πειράζει. Δικό μου κόσμο, θα έλεγα. Είναι γιατί... πολύ όμορφο και πολύ ρομαντικό αυτό που λες. Παρόλο που στην εποχή που ζούμε σήμερα, οι σχέσεις γίνονται με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα. Ναι. Και δεν υπήρξα ποτέ του one night stand. Ποτέ. Ποτέ στη ζωή. Έχεις πληγωθεί ποτέ από έρωτα? Ναι, αλλά έφταιγα κι εγώ. Ποιο ήταν το δικό σου φταίξιμο? Ήμουν νόμων. Αυτό που ήθελα, το απαιτούσα. Ήθελα αποκλειστικότητα. Και αν ένιωθα κάποια στιγμή ότι πάει το πράγμα προς το τέλος και νιώθω η φθορά να έρχεται, ενώ από την άλλη πλευρά δεν ερχόταν έναν τέλος. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θέλω κάποιον, αλλά ναι. Εφόσον δεν με θέλει, γιατί να συνυπάρξουν χάρη, ας πούμε. Ναι. Το βλέπω όπως και στις οικογένειες. Πιστεύω ότι όταν φτάσει η φθορά, είτε έχουν παιδιά, είτε δεν έχουν, να βλέπουν τα παιδιά του τσακωμούς, καλύτερα να χωρίζουν. Γιατί πληγώνουν αθώες ψυχούλες. Mm-hmm. Παρόλο που είπες προηγουμένως ότι δεν θα ήθελες να έχεις άλλους γονείς από αυτούς που είχες, ναι. Εσένα σου έμειναν κατάλοιπα? Σου έμειναν κάποια κατάλοιπα από την παιδική ηλικία? Κατάλοιπα όχι από τους γονείς μου, είπα σαν παιδάκι. Θα σου φέρω ένα περιστατικό που δεν το έχω ξεχάσει. Νομίζω πρέπει να πει, γιατί μου σημάδεψε τη ζωή μου μέχρι και σήμερα. Όπως σου είπα, είμαστε από φτωχή οικογένεια. Ένας συμμαθητής μου έκανε τα γενέθλιά του. Ήτανε πολύ πλούσιο, από πολύ πλούσια οικογένεια. Έπρεπε να δώσω την παρουσία μου. Είχα δύο παπαγαλάκια, ένα μπλε και ένα πράσινο. Από αυτά τα πλαστικά που τα πιέζεις και βγάζουν ήχο. Mm-hmm. Δεν είχα λεφτά να του πάρω δώρο και αναγκάστηκα να χωρίσω το ένα από το άλλο. Και όταν πήγα και του έδωσα τη τσάντα, την άνοιξε έτσι, το είδε και την πέταξε. Αυτό μου σημάδεψε τη ζωή μου, πραγματικά. Άσε που χώρισα τα δύο αγαπημένα μου παπαγαλάκια. Καταλαβαίνεις ότι 7 χρονών είναι μια ηλικία πολύ ευαίσθητη. Έχεις φορτιστεί με αυτή την ανάμνηση. Ναι, που με έκανε αυτό το πράγμα από μια ηλικία και μετά που δούλεψα, άρχισα να δουλεύω, να κάνω ακριβά δώρα. Για να μην ξανανιώσεις. Με είχε τόση στιγματίσει που θεωρούσα ότι αυτά έχουν την αξία. Ποια είναι η μεγαλύτερη τρέλα που έχεις κάνει ποτέ στη ζωή σου? Πολλές. Μεγαλύτερη? Να πάρω το αεροπλάνο και να πω να συναντήσω το Έτερον Ίμιση. Ενώ δεν είχα λεφτά και δανείστηκα λεφτά. Άξιζε τον κόπο. Είναι όμορφες αναμνήσεις αυτές. Μίλησες για τη συντροφικότητα. Μας εξήγησες πώς έχεις εσύ την ιδανική σχέση στο μυαλό σου. Θεωρείς ότι δύσκολα θα ερωτευτείς στη ζωή σου? Νομίζω ότι δύσκολα. Γιατί? Είμαι ένας πολύ δύσκολος άνθρωπος για να συνυπάρξει μαζί μου. Γιατί το λες δύσκολος, με ποια έννοια? Πρώτο, γιατί θα θέλω όλα τέλεια, που αυτός πάει τα νεύρα του άλλου. Δεύτερον, είμαι πολύ νευρικός. Είμαι πολύ ιδιότροπος σε σημείο που να μου κινήσεις το ποτήρι από εδώ, να μου το βάλεις εκεί, θα γίνει χαμός. Αν συμβεί κάτι πολύ σοβαρό, να μην γίνει τίποτα. Ναι, δεν έχω ανασφάλεια. Τα θεωρώ μικρά. Να μας χαλάνε τέτοια πράγματα. Γιατί να ζηλέψω? Θα το θαυμάσω. Γιατί...
ήθελα να κάνω τη όπως όλοι. Δεν με ενδιαφέρει. Μετά από χρόνια, από την Χριστιάνα την Αρτεμίου, για το κάρμα, και της είπα και γιατί είναι μία σειρά κατά η πένα της Χριστιάνα πολύ καλή, η σκηνοθήτα πάρα πολύ καλή, Ναστάζια, και σε κάνει να νιώθεις ηθοποιή, εκτίμηση. Μας παρουσιάζεται, Ανδρέα μου. Λοιπόν, τώρα έργο που αγαπώ πάρα πολύ, σε πάω 1995 όταν μπήκα στην δραματική σχολή και το πρόσανε είναι αυτό του Tennessee Williams, ο Γυάλινος Κόσμος, που αγάπησα πάρα πολύ, είναι ο πρώτος συγγραφέας για μένα και μετά ακολουθούν κάποιοι άλλοι και είναι η βιογραφία του Tennessee Williams και θα έλεγα ότι αυτό το έργο και ποιος, γιατί το πεπρωμένο και πώς μπορεί να συνυπάρξει η ψευδέστηση με το ρεαλισμό. Ποιες μέρες είναι οι παραστάσεις? Παρασκευή, Σάββατο, 8:30 και Κυριακή, 7. Και οι ηθοποιοί που είστε μαζί? Οι ηθοποιοί είναι η Ιωάννα Ισοφκάλη, ο Άγγελος Αγαθάγγελος, η Βάρσια... Συγγνώμη, Βάρσια. Με τα επίθετα. Και εγώ κολλώ, Ανδρέα μου, μην ανησυχείς. Πολλά, αλλά με έκαναν υπόκληση και πάω να τους παρουσιάζω και λαλό άλλο όνομα. Και ο Νικόλας ο Πέτρου. Ανδρέα μου, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Και εγώ. Χάρηκα πολύ την κουβέντα μας σήμερα. Και εγώ χάρηκα. Και εύχομαι τα καλύτερα. Και σε σένα, στην οικογένειά σου, στα μωράκια σου. Α, και να μας έρθεις να μας δεις. Βεβαίως. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Και εγώ, αγαπητέ.